Καβάλα και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του Σέντερ. Ανακοινώθηκε ο νέος αριθμός κρούσματων από τον καθηγητή λοιμοξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα. 27 τα νέα κρούσματα και άλλα 23 εντοπίστηκαν στη δομή φιλοξενίας στη Ριτσόνα. Τα κρούσματα του πλοίου Ελευθέριος Βενιζέλος ανέρχονται στα 119. Έκλεισε και το πάρκο Φαλήρου στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού. Χιόνισε στα ορεινά και ημιορεινά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τελετή Ανάστασης στις 26 Μαΐου ανακοίνωσε η Ιερά Σύνοδος. Αισθητά μειωμένη η κίνηση στο αστικό κτέλ Καβάλας.